Καλησπέρα φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Το μεγάλο έγκλημα που διαπράττει το Ισραήλ μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ στη λωρίδα της Γάζας μας βάζει μπροστά σε μεγάλα επιτακτικά καθήκοντα. Καλούμαστε να δώσουμε μια μεγάλη μάχη. Μια μάχη που δεν περιορίζεται μόνο στην αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης, ο οποίος αγωνίζεται ενάντια στην Ισραηλινή κατοχή και στο σχέδιο εξόντωσής του. Πρέπει πρώτα απ' όλα να δώσουμε τη μάχη, να τα δώσουμε όλα για να υπάρχει λαϊκός ξεσηκωμός ενάντια στη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτό το μεγάλο έγκλημα για την απεμπλοκή της χώρας από το μακελιό του υπεριαλιστικού πολέμου. Πρέπει να σπάσουμε το κλίμα εφησυχασμού που καλλιεργούν, που επιχειρεί να κρύψει ότι έχει πλέον ανάψει το φυτίλι στην πυρηδιταποθήκη της Μέσης Ανατολής και δυναμώνει ο κίνδυνος επέκτασης και γενίκευσης του πολέμου. Πρέπει να δώσουμε τη μάχη της αλήθειας απέναντι σε μια γιγάντια προπαγανδιστική μηχανή της δίθεν πολιτισμένης Δύσης που επιχειρεί να κάνει το άσπρο μαύρο και να αντιστρέψει την πραγματικότητα. Σε αυτή τη μεγάλη αναμέτρηση, οι δυνάμεις του ΚΚΕ μπήκαμε από την πρώτη στιγμή μπροστά. Εξάλλου είχαμε προειδοποιήσει το λαό ότι τα δύσκολα έρχονται, ο κίνδυνος επέκτασης του πολέμου μεγαλώνει, η επόμενη καπιταλιστική κρίση έρχεται στην Ευρώπη και διεθνώς. Σήμερα δίνουμε αποφασιστικά τη μάχη όχι μόνο για να οργανωθούν πιο μαζικές κινητοποιήσεις, πιο μαχητικές κινητοποιήσεις στο επόμενο διάστημα, αλλά και απέναντι σε έναν άφλιο προπαγανδιστικό μηχανισμό που προσπαθεί να αθωώσει το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και να ενοχοποιήσει την Παλαιστινιακή αντίσταση. Δίνουμε τη μάχη απέναντι στον καθημερινό βομβαρδισμό της ελεηνής προπαγάνδας που έχει ξεπεράσει κάθε όριο, που αν την πιστέψει κανείς, αν πιστέψει το παραμύθι του υπεριαλισμού, αυτό που συνέβη, αυτό που εμφανίζει είναι ότι στα καλά καθούμενα στις 7 Οκτώβρη κάποιοι τρομοκράτες της Χαμάς άρχισαν να σκοτώνουν αδιακρίτως και το κράτος του Ισραήλ απλώς απάντησε με βάση το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, σύμφωνα λένε και με το διεθνές δίκαιο. Και εντάξει, κάνει κάποιες υπερβολές, όμως πρέπει να το στηρίξουμε και να ευχόμαστε να συγκρατηθεί ώστε να υπάρξουν μικρές ανθρωπιστικές απώλειες, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, την ώρα που βλέπαμε χιλιάδες παιδιά να σκοτώνονται. Πού ποντάρουν, φίλες και φίλοι, και ξεδιπλώνουν αυτή τη χυδαία προπαγανδιστική εκστρατεία? Ποντάρουν στο ότι ένας κόσμος, ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες, και έχει σημασία να δώσουμε τη μάχη στις νεότερες ηλικίες. Στις νεότερες ηλικίες θα δοθεί μια πολύ μεγάλη μάχη σε αυτή την κατεύθυνση. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες και τους επόμενους μήνες. Υπάρχει κόσμος που δεν γνωρίζει την ιστορική αλήθεια. Θα έλεγα συχνά ακόμα και η πλειοψηφία στη νεολαία δεν γνωρίζει την ιστορική αλήθεια και πώς άλλωστε σε σχέση και με το τι διδάσκονται και δεν γνωρίζει γιατί συμβαίνει στην πραγματικότητα. Δεν γνωρίζει δηλαδή πρώτα απ' όλα το δράμα για δεκαετίες του Παλαιστινιακού λαού από την ίδρυση του Ισραηλινού κράτους που αφαίρεσε το 55% των εδαφών της Παλαιστίνης το 1947, ότι μόνο από τις πρώτες συγκρούσεις το 1948 είχαμε 700.000 πρόσφυγες, τώρα οι πρόσφυγες ξεπερνούν επίσημα τα 6 εκατομμύρια σε Συρία, Λίβανο, Ιορδανία, Αίγυπτο και αλλού, ότι οι Ισραηλινοί έχουν σκοτώσει πάνω από 100.000 Παλαιστίνιους στις συγκρούσεις και στη διάρκεια της κατοχής, ότι αντί για Παλαιστινιακό κράτος που προέβλεπαν οι αποφάσεις του ΟΗΕ, έχουμε κατοχή και πλήρη αποκλεισμό σε μια λωρίδα, λέμε, της Γάζας. Σκεφτείτε ένα νησί σαν την Άνδρο που έχει επάνω του 2,2 εκατομμύρια κατοίκους και καλούνται αυτοί να ζήσουν, ακόμα και αν όλα τα άλλα ήταν κανονικά, που δεν είναι φυσικά. Μία λωρίδα η οποία έχει ηλεκτρικό ρεύμα συνήθως 3 με 4 ώρες την ημέρα, με το 95% του νερού να είναι ακατάλληλο,
με το μισό πληθυσμό άνεργο, το 45% των παιδιών να υποσιτίζεται και να έχει επίσημα αναιμία με βάση τους διεθνείς οργανισμούς, όχι τι λένε οι Παλαιστίνοι, και μια δυτική όχθη απ' την άλλη που η Ισραηλινή αστυνομία μπουκάρει ό,τι ώρα θέλει και συλλαμβάνει όποιον θέλει χωρίς αιτιολογικό, για να μην συνυπολογίσουμε εδώ και τη βία των Ισραηλινών επίκων που τα μέσα μαζικής αποβλάκωσης χαρακτηρίζουν ως αθώους πολίτες. Γιατί οι έπικοι δεν είναι πολίτες, διεξάγουν βίαιο επικισμό στις χώρες κατοχής, σε όλες τις περιοχές κατοχής. Και επομένως δεν υπάρχει μόνο η βία του στρατού και της αστυνομίας απέναντι στους Παλαιστίνιους, υπάρχει και η βία μιας σειράς παρακρατικών στην ουσία οργανώσεων που κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. Όλα αυτά που λέω ως τώρα αφορούν φυσικά το τι έγινε πριν το νέο έγκλημα των βομβαρδισμών και της νέας χερσαίας επιχείρησης στη Γάζα, όπου έχουν ήδη σκοτώσει 3.000 παιδιά, πάνω από 8.000 κατοίκους, έχουν οδηγήσει στο να είναι άστεγοι χωρίς τροφή και φάρμακα πάνω από 600.000, βομβαρδίζουν χωρίς έλεος. Και εδώ να συνυπολογίσουμε, γιατί εμείς πρέπει να το κάνουμε αυτό, και τις απώλειες της εργατικής τάξης του Ισραήλ. 317 παιδιά είναι νεκρά στο στρατό του Ισραήλ και δεν συμφωνούν όλοι οι Ισραηλινοί με την κυβερνητική πολιτική. Νετανιάχου, είχαμε και εκεί μαζικές διαδηλώσεις και να μην το ξεχνάμε αυτό. Η εργατική τάξη υποφέρει και στις δύο πλευρές και ταξικά πρέπει να βλέπουμε το θέμα. Όλα αυτά προσπαθεί να τα συγκαλύψει, δεν τα ακούς, αυτή η γιγαντιαία προπαγανδιστική εκστρατεία του ψέματος αυτή την περίοδο. Φυσικά, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν είναι νέο φαινόμενο κάθε ένοπλη αντίσταση στην κατοχή να βαφτίζεται προπαγανδιστικά από τις κατοχικές δυνάμεις ως τρομοκρατία. Οι ναζιστικές δυνάμεις της κατοχής εδώ στην Ελλάδα βάφτιζαν τρομοκράτες τους αντάρτες του Ελλάς και αντίστοιχα η άρχουσα τάξη και οι Εγγλέζοι τους αντάρτες του Δουσουέ. Η γαλλική άρχουσα τάξη βάφτιζε τρομοκράτες στις απελευθερωτικές δυνάμεις που έδιναν τη μάχη για να απελευθερωθεί η Αλγερία. Οι κυβερνήσεις του Ισραήλ βάφτιζαν τρομοκράτες το Γιασέρ Αραφάτ και τη Φατάχ στην πρώτη φάση του Παλαιστινιακού αγώνα που τώρα τους διακρίνουν ως νόμιμη Παλαιστινιακή αρχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ανάλογα με τα εκάστοτε συμφέροντά τους, ανεβοκατεβάζουν τον τίτλο του τρομοκράτη μέσα σε μια μέρα, σε μια σειρά οργανώσεις όπως η ISIS, η Ταλιμπάν, οι τζιχαντιστές, ανάλογα με το σε ποιους στρέφονται, αν στρέφονται ενάντια στη Σοβιετική Ένωση και στην Ρωσία, είναι απελευθερωτικές δυνάμεις, αντίστροφα κτλ. Το ίδιο για το κουρδικό PKK. Το ίδιο για τη Χαμάς, που το 98 προς ανατολισμός τους ήταν να συλλαμβάνουν κυρίως στελέχη της Φατάχ και όχι της Χαμάς. Πολύ περισσότερο για τα ουκρανικά φασιστικά τάγματα του Αζόφ που δολοφονούσαν εργάτες συνδικαλιστές στο κτίριο των συνδικάτων το 2014. Ακόμα και για αντίπαλα κράτη, για την Κούβα ή για να ανακηρύξουν τους φρουρούς της Επανάστασης που είναι ο επίσημος στρατός του Ιράν ως τρομοκρατική οργάνωση, δηλαδή κράτη τρομοκράτες όποιος είναι ενάντια στα συμφέροντά τους. Πρόκειται δηλαδή προφανώς για ένα νερολάστιχο για την προπαγάνδα ενάντια σε κάθε ένοπλο απελευθερωτικό αγώνα που απέναντι σε υπεριαλιστική εισβολή και κατοχή αλλά και απέναντι ανάλογα με τα συμφέροντα της εκάστοτε άρχουσας τάξης, τη διαπάλη της με άλλες άρχουσες τάξεις και υπεριαλιστικές συμμαχίες. Εμείς φίλες και φίλοι σταθερά όλα αυτά τα χρόνια στηρίζουμε το δικαίωμα αντίστασης του Παλαιστινιακού λαού με κάθε μορφή πάλης και φυσικά με την ένοπλη μορφή πάλης ενάντια στην Ισραηλινή κατοχή. Αυτή την προσπάθειά μας συμπυκνώνει και το σύνθημα «Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά». Η στάση που κρατάμε είναι στάση αρχών και δεν είναι κάποια νέα θέση. Διαπερνά ως αρχή την ιστορία του κομμουνιστικού κινήματος. Οι Μπολσεβίκοι στήριζαν τον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα στην Ευρώπη κατά της κατοχής στην Ιρλανδία, στο Βέλγιο, στις μισοαπικίες όπως της Κίνας, της Ινδίας και της Περσίας εκείνη την εποχή.
Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο οι κομμουνιστές πρωτοστάτησαν στον αγώνα ενάντια στην κατοχή στην Ελλάδα, στην περιοχή της τότε Γιουγκοσλαβίας, στην Τσεχοσλοβακία, στη Γαλλία. Από θέση αρχών αναγνωρίζουμε το δικαίωμα αυτοδιάθεσης κάθε έθνους για να έχει το δικό του ανεξάρτητο κράτος. Ταυτόχρονα όμως φωτίζουμε ότι στην εποχή του υπεριαλισμού μόνο ο σοσιαλισμός μπορεί να διασφαλίσει την ύπαρξη πραγματικά ελεύθερων, ισότιμων εθνών και κρατών. Φωτίζουμε ότι μόνο η ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου, μόνο η εργατική εξουσία μπορεί να βάλει τέλος, πραγματικό τέλος στον υπεριαλιστικό πόλεμο και στην εκμετάλλευση, και γι' αυτό πάνω απ' όλα σε κάθε αγώνα τονίζουμε και φωτίζουμε το δικαίωμα της εργατικής τάξης να αποκτήσει και να στερεώσει την εξουσία της. Σε αυτό το στόχο πρέπει να υποτάσσεται ο αγώνας για τα δικαιώματα της εθνικής ανεξαρτησίας, ο αγώνας για την ειρήνη ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο. Και αυτό προσπαθούμε να το κάνουμε παντού, προσπαθούμε να επιδράσουμε σε αυτή την κατεύθυνση διεθνώς, προσπαθούμε να επιδράσουμε σε όλες τις συζητήσεις και τα φόρουμ του κομμουνιστικού και του εργατικού κινήματος, πολύ περισσότερο στην περιοχή μας. Και δεν είναι μια αυθαίρετη προσπάθεια αυτή, στηρίζεται στην μεγάλη θετική και ηρωική και αρνητική πείρα του κόμματος, ιδιαίτερα την περίοδο 40-44, όπου είχαμε και εμείς έναν μεγαλειώδη ηρωικό αγώνα ενάντια στη ναζιστική κατοχή, που δεν συνδέθηκε αποτελεσματικά με την πάλη για την εργατική εξουσία και γνωρίζουμε όλοι τις οδυνηρές συνέπειες στη συνέχεια. Πολλοί φίλοι ανησυχούν και δικαίως και ρωτούν αν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης του πολέμου. Ρωτούν τι θα γίνει σε περίπτωση μεγάλη σύραξη στην περιοχή και τι πρέπει να κάνουμε. Μια ματιά στα δελτία ειδήσεων αρκεί για να αντιληφθεί κανείς τη σοβαρότητα της κατάστασης. Σκεφτείτε μόνο την τεράστια στρατιωτική δύναμη πυρός που συγκεντρώνεται πολύ γρήγορα στην περιοχή, τις αμερικανικές, βρετανικές, γαλλικές και γερμανικές δυνάμεις που κυκλώνουν τώρα που μιλάμε την Ανατολική Μεσόγειο και στηρίζουν τον Ισραηλινό στρατό. Για να προβλέψουμε λοιπόν τις εξελίξεις πρέπει πρώτα απ' όλα να απαντήσουμε σε ένα βασικό ερώτημα. Ποια συμφέροντα οδηγούν ή μπορούν να οδηγήσουν στην κλιμάκωση της στρατιωτικής αναμέτρησης. Γιατί πάντα πίσω από κάθε στρατιωτική αναμέτρηση πρέπει να σκεφτούμε μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Και αυτό δεν πρέπει να το χάνουμε ποτέ από το μυαλό μας. Ο στόχος της άρχουσας τάξης του Ισραήλ, καταρχάς, φίλες και φίλοι, δεν μπορεί να κρυφτεί. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, και προσέξτε το αυτό, είχε παρουσιάσει δημόσια από το βήμα του ΟΗΕ το Σεπτέμβρη του 2023, δεν έχουν γίνει τα επεισόδια με τη Χαμάς και όλα αυτά που συζητάμε στη συνέχεια, χάρτη μεγάλης εδαφικής επέκτασης, το χάρτη του Μεγάλου Ισραήλ και του ενταφιασμού των αποφάσεων για το ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος. Δεν κρύβουν δηλαδή ότι στόχος τους είναι η μαζική εκτόπιση των Παλαιστινίων από τη Γάζα και το οριστικό θάψιμο της λύσης των δύο κρατών. Το συγκεκριμένο στόχο δεν τον υπηρετεί μόνο η κυβέρνηση Νετανιάχου, τον υπηρέτησαν και οι προηγούμενες Ισραηλινές κυβερνήσεις. Αυτός ο στόχος υπηρετεί πολλαπλά οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα της άρχουσας τάξης του Ισραήλ. Η προσάρτηση της λωρίδας της Γάζας και η επέκταση της κατοχής μέρους του Νοτίου Λιβάνου σε περίπτωση επέκτασης του πολέμου, και αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή, αφορά την κατοχή θαλάσσιων ενεργειακών κοιτασμάτων όπως τον Γκάζα Μαρίν και το Ορουάν, καθώς και του κοιτάσματος του Μπλοκ 9 στην θαλάσσια περιοχή του Λιβάνου, του οποίου τα δικαιώματα έχουν δοθεί στο κράτος του Λιβάνου με τη Συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου τον Οκτώβριο του 2022. Τα παράλια της Γάζας έχουν επίσης πολλαπλή οικονομική σημασία για την αξιοποίηση λιμενικών υποδομών και για το διαμετακομιστικό εμπόριο σε ολόκληρη την περιοχή. Το Ισραήλ έχει γενικότερο στόχο να αναδειχθεί σε ενεργειακό κόμβο στην Ανατολική Μεσόγειο, αξιοποιώντας και μεγάλα δικά του κοιτάσματα, το Λεβιάθαν, το Ταμάρ,
το Καρίς Νόρθ, το Τανίν. Έχει ήδη διασφαλίσει τη συμμετοχή αμερικανικών και βρετανικών ομίλων όπως τη Σέβρον και τη Χάλι Μπάρτον, και δεν είναι τυχαίο ότι κατεβαίνουν με ταχύτητα τα βρετανικά και αμερικανικά αεροπλανοφόρα. Το 2022 υπέγραψε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αίγυπτο για εξαγωγή Ισραηλινού αερίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ατλαντικού Σχεδίου Απεξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στηρίζουν αποφασιστικά το Ισραήλ, γι' αυτό συμμετέχουν ήδη, ενώ δηλώνουν ότι μπορεί να συμμετάσχουν στις πολεμικές επιχειρήσεις με αεροπορικές, ναυτικές και ειδικές στρατιωτικές δυνάμεις. Αποστέλουν μεγάλα φορτία πυράβλων στο Ισραήλ, διεξάγουν ηλεκτρονικό πόλεμο, αξιοποιούν τα πιο σύγχρονα αεροπλανοφόρα τους. Στηρίζουν στην πράξη την κλιμάκωση προς ένα πιο μεγάλο πόλεμο στην περιοχή, παρά το ότι λένε φραστικά. Γι' αυτό αρνούνται και κάθε σχέδιο κατάπαυσης του πυρός στον ΟΗΕ. Διότι η πολεμική σύγκρουση δεν αφορά μόνο τα σχέδια εδαφικής επέκτασης του Ισραήλ, αλλά την ευρύτερη αναμέτρηση ΗΠΑ Κίνας για την πρωτοκαθεδρία στο διεθνές συμπεριαλιστικό σύστημα. Οι σφαίρες επιρροής του Ευρωατλαντικού και του υποδιαμόρφωση ευρασιατικού άξονα που θα προκύψουν από αυτή τη σύγκρουση θα παίξουν σημαντικό ρόλο στο διεθνή συσχετισμό τα επόμενα χρόνια. Θα καθορίσουν, για παράδειγμα, αν θα ισχυροποιηθεί ο κινέζικος ή ο ανταγωνιστικός ινδικός δρόμος μεταφοράς εμπορευμάτων από την Ασία στην Ευρώπη, που περνά από αυτήν την κρίσιμη περιοχή και αφορά την επιρροή των ΗΠΑ και της Κίνας στα κράτη διέλευσης αυτών των δρόμων. Η πολεμική αναμέτρηση θέτει επίσης μπροστά σε κρίσιμες επιλογές μια σειρά περιφερειακές δυνάμεις, όπως η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτος, που μέχρι τώρα επιχειρούσαν να διατηρήσουν έναν ενδιάμεσο ρόλο, διατηρώντας σχέσεις συνεργασίας και με το Ισραήλ και τη ΗΠΑ και με το Ιράν και την Κίνα απ' την άλλη. Για παράδειγμα, η Σαουδική Αραβία διαπραγματευόταν με τη ΗΠΑ για τη συμμετοχή της στο ατλαντικό πλαίσιο των συμφωνιών του Αβραάμ απ' τη μια πλευρά, αλλά παράλληλα άνοιγε δρόμο για τη συμμετοχή της στους BRICS και συνεργάστηκε με τη Ρωσία στον ΟΠΕΚ για την άνοδο της τιμής του πετρελαίου. Τώρα αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί με τον ίδιο τρόπο. Τώρα αναγκάστηκε να διακόψει την αποκατάσταση των σχέσεών της με το Ισραήλ. Η Τουρκία, που είχε ήδη διακηρύξει τα σχέδιά της για επέκταση στην Ανατολική Μεσόγειο, διαγωνίζεται τώρα με το Ιράν για να εμφανιστεί ως η ηγετική δύναμη που εγγυάται τα συμφέροντα του μουσουλμανικού κόσμου απέναντι στη Δύση και το Ισραήλ. Γι' αυτό διέκοψε προσωρινά διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ και εγκατέλειψε τα σχέδια μεταφοράς Ισραηλινού φυσικού αερίου μέσω Τουρκίας, ενώ απειλεί ακόμα και με άμεση στρατιωτική εμπλοκή. Την ίδια στιγμή παζαρεύει με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και ζητά ανταλλάγματα που αφορούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου με αιχμή την επέκταση της τουρκικής ΑΟΣ. Η κυβέρνηση της Αιγύπτου πιέζεται τώρα από το Ισραηλινό σχέδιο εκτοπισμού στο έδαφος της εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστίνιων που θα προστεθούν στα εκατομμύρια προσφύγων που υπάρχουν ήδη στη χώρα και θα επιδράσουν στον πολιτικό συσχετισμό υπέρ του πολιτικού αντιπάλου της κυβέρνησης στο εσωτερικό των αδελφών μουσουλμάνων. Το Ιράν δηλώνει επίσης έτοιμο για στρατιωτική εμπλοκή σε περίπτωση γενίκευσης της σύγκρουσης, ενώ η Ιεμένη κήρυξε ήδη τον πόλεμο στο Ισραήλ. Δεν είναι τυχαίο ότι μεγάλα δυτικά γεωπολιτικά ινστιτούτα παρουσιάζουν ήδη σχέδια και χάρτες αλλαγής συνόρων και τεμαχισμού κρατών της περιοχής. Αυτά τα σχέδια είναι στην ουσία παλιά. Φανταστείτε ότι σχετικούς χάρτες είχαμε εμείς παρουσιάσει σε ημερίδα του κόμματος για τη διεθνή κρίση, υπάρχει η έκδοση, το 2009. Όποιοι την έχουν θα δουν μέσα πώς σχεδίαζαν να τεμαχίσουν τα σημερινά κράτη. Εκτός όμως από το κουβάρι αυτών των αντιθέσεων στην περιοχή, υπάρχει ένας βαθύτερος λόγος που αυξάνει τις πιθανότητες να ανάψει το φυτίλι ενός μεγάλου πολέμου και όχι μόνο στη Μέση Ανατολή. Φαίνεται όλο και πιο καθαρά
η δυσκολία του διεθνούς υπεριαλιστικού συστήματος να διαχειριστεί τη μεγάλη υπερσυσσόρευση κεφαλαίου που δεν βρίσκει επενδυτική διέξοδο με ικανοποιητική κερδοφορία. Έχουν δοκιμαστεί όλες οι διαχειριστικές λύσεις χωρίς να μπορούν να ανακόψουν τη νέα μεγάλη καπιταλιστική κρίση που έρχεται. Ήδη η Ευρωζώνη μπαίνει σε τροχιά ύφεσης. Ο υπεριαλιστικός πόλεμος αποτελεί απάντηση στην ανάγκη του συστήματος να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση με καταστροφή, με απαξίωση ενός μέρους των κεφαλαίων, να εκτονωθεί δηλαδή αυτή η υπερσυσσόρευση και να δοθεί στο κεφάλαιο κερδοφόρα διέξοδος με μεγάλες παραγγελίες στην πολεμική βιομηχανία που ήδη αυξάνουν και αυξάνουν τα κέρδη τους και με νέα σχέδια ανοικοδόμησης πολλών κατεστραμμένων περιοχών. Την ώρα που έχουμε παγίωση του πολέμου στην Ουκρανία εμφανίζονται συνεχώς νέες πιθανές εστίες από το Κόσοβο ως την Αρμενία και την Ταϊβάν. Τα μεγάλα προβλήματα που θα προκύψουν από τον πόλεμο στην εφοδιαστική αλυσίδα και στη μεταφορά ενέργειας από τη διόρυγα του Σουέζ ως την Ανατολική Μεσόγειο θα μεταφραστούν για τους λαούς σε άνοδο των τιμών, ακόμα μεγαλύτερη φτώχεια, ακόμα μεγαλύτερη ενεργειακή ακρίβεια, προσφυγιά και απ' την άλλη σε μεγάλα κέρδη για τους ενεργειακούς, ναυτιλιακούς και τραπεζικούς ομίλους. Το αίμα και τα δάκρυα των παιδιών της Παλαιστίνης και των άλλων λαών της περιοχής θα μεταφραστούν σε άνοδο των μετοχών, των μεγαλομετόχων που πυροδοτούν τον υπεριαλιστικό πόλεμο. Επιβεβαιώνεται δηλαδή για άλλη μια φορά η πρόβλεψη του Μάρξ ότι το κεφάλαιο δεν διστάζει να διαπράξει το μεγαλύτερο έγκλημα για να διασφαλίσει υψηλότερο ποσοστό κέρδους. Αυτό πρέπει να θυμόμαστε, φίλες και φίλοι, όταν βλέπουμε το Μητσοτάκη να αγκαλιάζει προκλητικά τον Νετανιάχου και να υποστηρίζει χωρίς να ντρέπεται το δικαίωμα του Ισραήλ στην υποτιθέμενη αυτοάμυνα, προσθέτοντας υποκριτικά ότι αυτό πρέπει να συμβεί χωρίς μεγάλο ανθρωπιστικό κόστος την ώρα που θάβονται ζωντανοί χιλιάδες άνθρωποι, χιλιάδες παιδιά στη Γάζα. Και δυστυχώς η αλήθεια είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν στέκεται απλώς στη λάθος πλευρά της ιστορίας ως παρατηρητής. Η αλήθεια είναι ότι μετέχει ενεργά στο έγκλημα και πάνω σε αυτό πρέπει να σκύψουμε εμείς και να το φωτίσουμε. Η αλήθεια είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση εμπλέκει τη χώρα όλο και πιο βαθιά στα επικίνδυνα πολεμικά σχέδια του ΝΑΤΟ από την Ουκρανία μέχρι τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή. Αυτά τα σχέδια περιλαμβάνουν και τη στήριξη της εγκληματικής επέμβασης του Ισραήλ με τις δολοφονίες χιλιάδων αμάχων. Η κατάπτυστη επιλογή της κυβέρνησης να απέχει από την ψηφοφορία του ψηφίσματος του ΟΗΕ που ζητούσε την άμεση κατάπαυση του πυρός και την ανθρωπιστική εκεχηρία στη Γάζα, το οποίο υπερψήφισαν 120 κράτη, είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Η Ελλάδα εμπλέκεται στρατιωτικά, στηρίζοντας ενεργά τις εμπλεκόμενες αμερικανικές δυνάμεις στη βάση της Σούδας και με τις υποδομές της Ελευσίνας, στέλνει τις φρεγάτες Ψαρά, Σαλαμής και Αιγαίων σε σχετικές αποστολές στην Ανατολική Μεσόγειο τώρα που μιλάμε, όχι θα στείλει. Δεν εμπλέκεται όμως μόνο στρατιωτικά. Συμμετέχει ενεργά και στον ενεργειακό και στον εμπορικό πόλεμο ανάμεσα στα υπεριαλιστικά κέντρα. Προσφέρει για την υλοποίηση των ατλαντικών ενεργειακών σχεδίων λιμάνια όπως της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας και του Βόλου, σταθμούς και υποδομές για τη μεταφορά LNG στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Ρεβιθούσα ως την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Αναλαμβάνει παραγγελίες για τις στρατιωτικές ανάγκες του ΝΑΤΟ και του Ισραήλ στις εγχώριες μονάδες της πολεμικής βιομηχανίας, που εξάλλου ορισμένες στο Ισραήλ είναι μεγαλομέτοχος πλέον, συμμετέχει στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16. Κλείνει συμφωνίες ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την Κύπρο και το Ισραήλ, αλλά και για τη διασύνδεση με τη Σαουδική Αραβία. Παίζει ενεργό ρόλο στην υλοποίηση των ατλαντικών σχεδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Βάζει επίσης πλάτη για τον ξεριζωμό και τη μεταφορά εκτός Γάζας δεκάδων χιλιάδων Παλαιστινίων με τη δημιουργία ενός κατόνομα ανθρωπιστικού θαλάσσιου διαδρόμου με ενδιάμεσο σταθμό την Κύπρο
Στην ουσία η Ελλάδα είναι σήμερα ο μεγαλύτερος στυλοβάτης των αμερικανικών αεροναυτικών δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στα Βαλκάνια. Αυτή η εγκληματική πολιτική μετατρέπει τη χώρα μας σε πιθανό στόχο αντιπίνων στην περίπτωση μιας ευρύτερης πολεμικής αναμέτρησης και πλήττει άλλους λαούς της περιοχής. Και επειδή πολλοί μας λένε ότι κινδυνολογούμε, να δούμε την είδηση ότι ήδη ενεργοποιήθηκε πρόγραμμα, επίσημο πρόγραμμα εκπαίδευσης πολιτικής άμυνας για τους Δήμους της χώρας και καλούνται τα στελέχη των Δήμων για να μετάσχουν στο πρόγραμμα πολιτικής άμυνας. Συνένοχοι σε αυτή την εγκληματική πολιτική είναι τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι δυνάμεις της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας έχουν συνυπογράψει μαζί με τη Νέα Δημοκρατία όλες τις βασικές αντιδραστικές επιλογές που οδήγησαν στη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στο μακελιό που απλώνεται από το έδαφος της Ουκρανίας ως τη Μέση Ανατολή. Όλοι είναι συνένοχοι για τη Συμφωνία Αμοιβαίας Στρατιωτικής Συνεργασίας με τη ΣΥΠΑ και τη Στρατηγική Συνεργασία με το Ισραήλ. Όλοι προβάλλουν στο λαό ως μονόδρομο τη φυλακή του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι μαζί στήριξαν την επέκταση του ΝΑΤΟ στα Δυτικά Βαλκάνια με τη Συμφωνία των Πρεσπών και τις μυστικές διπλωματικές κινήσεις της Ελλάδας για να πετύχουν οι συμφωνίες του Αβραάμ τον ΗΠΑ με σημαντικές αραβικές χώρες, που ομολόγησε όχι κάποιος Έλληνας πολιτικός, αλλά ο πρώην υφυπουργός εξωτερικών τον ΗΠΑ, ο Γουές Μίτσελ. Όλοι μαζί διασφάλισαν στη ΣΥΠΑ τη δυνατότητα να πετούν τα μεταγωγικά αεροπλάνα και τα σκάφη ηλεκτρονικού πολέμου από τη Σούδα, τα ΣΕ-130 από την Ελευσίνα, τα μη επανδρομένα από τη Λάρισα. Όλοι μαζί προετοιμάζουν το λαό να αποδεχθεί την παραχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Καστελόριζο και τη θυσία των δικαιωμάτων της Κύπρου στα επερχόμενα παζάρια με την κυβέρνηση της Τουρκίας που ξεκινούν επίσημα στις 7 Δεκέμβρη στη Θεσσαλονίκη. Παζάρια που κάνουν με την κυβέρνηση Ερντογάν, η οποία απαιτεί την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, δεν αναγνωρίζει ούτε καν την ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και δηλώνει πλέον ότι τα σύνορα της γαλάζιας πατρίδας αφορούν όλη τη Θράκη και μπορούν να φτάσουν μέχρι τη Θεσσαλονίκη και το θαλάσσιο χώρο της Κρήτης. Είναι πρόσφατες δηλώσεις αυτές της τουρκικής κυβέρνησης. Σε αυτά τα παζάρια μετέχει πρόθυμα η άρχουσα τάξη της χώρας μας. Συμπλέει με τις απαιτήσεις των ΗΠΑ να μην διαταραχθεί η συνοχή του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο και να προχωρήσει στην εκμετάλλευση των ενεργειακών κοιτασμάτων. Συμπλέει ελπίζοντας ότι έτσι θα αναβαθμίσει το γεωπολιτικό της ρόλο ως πυλώνα και σημεοφόρο του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Και προσπαθεί να παραπλανήσει το λαό πως μια νέα συμφωνία υπεριαλιστικής ειρήνης θα απομακρύνει τάχα τον κίνδυνο της πολεμικής αναμέτρησης. Η ιστορία δεκαετιών όμως, φίλες και φίλοι, διδάσκει ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Η πολιτική των συνεχών υποχωρήσεων από τις συμφωνίες της Μαδρίτης και του Ελσίνκη ως σήμερα δεν μείωσε, αλλά γιγάντωσε την τουρκική επιθετικότητα με στόχο τη δημιουργία τετελεσμέτων. Καμιά τουρκική κυβέρνηση δεν θα έβαζε θέμα από στρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου 15 χρόνια πριν. Τώρα που το κουβάρι των αντιθέσεων ανάμεσα στα υπεριαλιστικά κέντρα περιπλέκεται και αυξάνει η ένταση ανάμεσα στο Ισραήλ, το Ιράν και την Τουρκία, η ελληνική κυβέρνηση παίζει με τη φωτιά σε βάρος του λαού και των υπόλοιπων λαών της περιοχής. Αυτός ο δρόμος οδηγεί από το κακό στο χειρότερο. Από την ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια, τη νέα φορολογία, την ενεργειακή φτώχεια, στο μακελιό της πολεμικής αναμέτρησης. Φίλες και φίλοι, δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες αυταπάτες. Ο πραγματικός εχθρός μας βρίσκεται μέσα στην ίδια μας τη χώρα. Είναι το σύστημα της εκμετάλλευσης που γεννά φτώχεια, ανασφάλεια και πολέμους. Είναι η άρχουσα τάξη και η σύμμαχή της, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το κράτος της δικτατορίας του κεφαλαίου. Το κράτος του κεφαλαίου που είναι πολύ ικανό να χρηματοδοτεί επενδυτικά σχέδια και να στέλνει φρεγάτες στη Μεσόγειο για να υπηρετήσει τα συμφέροντα των ομίλων και γι' αυτό το λόγο εμφανίζεται ανίκανο να μας προστατεύσει από την ακρίβεια, τις πλημμύρες, τις πυρκαγιές, τα εργατικά ατυχήματα.
Με αυτό το κράτος της άρχουσας τάξης βρισκόμαστε κάθε μέρα σε πόλεμο. Και αυτό πρέπει πρώτα απ' όλα να εξηγούμε. Κάθε μέρα σε πόλεμο αφού απειλεί συνεχώς τα δικαιώματά μας, το εισόδημά μας, την υγεία μας, τη ζωή μας. Δεν χρειάζεται να πέσουν βόμβες για να πεθάνει κανείς περιμένοντας το ΕΚΑΒ, για να πνιγεί στη Θεσσαλία, για να καεί στη Δαδιά, της Τράκης, για να σκοτωθεί σε κάποιο από τα εργοδοτικά εγκλήματα που βαφτίζουν εργατικά ατυχήματα, για να κλονιστεί η ψυχική του υγεία από την ανασφάλεια και τη μακρόχρονη ανεργία. Ο ταξικός πόλεμος διεξάγεται καθημερινά σε όλα τα κράτη της δικτατορίας του κεφαλαίου. Η ιστορία απέδειξε επίσης ότι δεν υπάρχει κράτος του κεφαλαίου και υπεριαλιστική συμμαχία που μπορεί να μην ασκήσει υπεριαλιστική πολιτική στην εποχή του υπεριαλισμού. Φυσικά διαφέρει η ληστρική δύναμη κάθε άρχουσας τάξης, κάθε αστικής τάξης, στη μάχη για το ξαναμοίρασμα και τον έλεγχο των αγορών. Άλλη δύναμη έχει η Γερμανία, άλλη δύναμη έχει η Νιγηρία. Όμως η ίδια η ζωή συντρίβει τους θεωρητικούς τσαρλατάνους, τους οπερτουνιστές που αναζητούν φιλολαϊκές υπεριαλιστικές συμμαχίες και αθωώνουν τις αστικές τάξεις των κρατών που δεν ανήκουν στις μεγάλες υπεριαλιστικές δυνάμεις. Μόνο ένας πολιτικά αφελής θα επιχειρούσε να αναλύσει και να προβλέψει τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή σήμερα, περιοριζόμενος μόνο στα συμφέροντα της άρχουσας τάξης των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, που βρίσκονται στις δύο ψηλότερες θέσεις, χωρίς να συνυπολογίσει τα συμφέροντα των αστικών τάξεων της Γαλλίας, της Βρετανίας, του Ισραήλ, της Τουρκίας, του Ιράν, της Ρωσίας, της Σαουδικής Αραβίας, της Ελλάδας, της Αιγύπτου. Καμιά πρόβλεψη δεν μπορεί να γίνει αν δεν συνεκτιμήσουμε το σύνολο των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων μέσα στη σημερινή υπεριαλιστική πυραμίδα, τους πιο δυνατούς και πιο αδύνατους κρίκους της υπεριαλιστικής αλυσίδας, για να θυμηθούμε το Λένιν, τις ανισότιμες αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των αστικών κρατών. Φίλες και φίλοι, οι δυνάμεις του ΚΚΕ μπαίνουμε μπροστά για να νικήσει η σωστή πλευρά της ιστορίας. Στηρίζουμε αποφασιστικά τον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού για τη λευτεριά του ενάντια στην Ισραηλινή κατοχή, για μια Παλαιστίνη ελεύθερη και ανεξάρτητη στα σύνορα του 67 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, για την επιστροφή όλων των Παλαιστινίων προσφύγων που επιθυμούν στις εστίες τους και την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων στις Ισραηλινές φυλακές. Μπροστά στον κίνδυνο του υπεριαλιστικού πολέμου που γιγαντώνει μπροστά μας, καλούμε τους λαούς της περιοχής για να ακυρώσουμε αυτά τα εγκληματικά σχέδια και να βάλουμε τη σφραγίδα μας στις εξελίξεις. Μπαίνουμε μπροστά στον αγώνα για να απεμπλακεί η Ελλάδα από τον υπεριαλιστικό πόλεμο, να σταματήσει να αποτελεί ορμητήριο των ΗΠΑ, να μην δοθεί καμιά στήριξη στις δυνάμεις του ΝΑΤΟ και του Ισραήλ, να γυρίσει πίσω η φρεγάτα Ψαρά και τα υπόλοιπα πολεμικά πλοία που βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα από τη Λιβύη ως τη Σαουδική Αραβία, να μην αξιοποιηθεί το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, να τερματιστεί η συμμετοχή της χώρας μας στον υπεριαλιστικό πόλεμο στο έδαφος της Ουκρανίας. Απαιτούμε να διακοπεί κάθε συνεργασία με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Αποκαλύπτουμε τα παζάρια των κυριαρχικών δικαιωμάτων για να προωθηθεί η γραμμή της συνεκμετάλλευσης υπό την εποπτεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Προετοιμαζόμαστε για τα δύσκολα που έρχονται κλιμακώνοντας τον αγώνα μας. Η συμμετοχή της Ελλάδας στα εγκληματικά σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ δεν θα σταματήσει αν δεν τη σταματήσουμε εμείς. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Η συναυλία αλληλεγγύης και το νέο συλλαλητήριο στις 5 του Νοέμβρη στο Σύνταγμα μπορεί και πρέπει να είναι πολύ πιο μαζικό από τα προηγούμενα. Φίλες και φίλοι, μόνο η πάλη των λαών μπορεί να σβήσει το φυτίλι που άναψαν τα υπεριαλιστικά κέντρα στην πυρηδιταποθήκη της Μέσης Ανατολής. Προετοιμαζόμαστε για όλα τα ενδεχόμενα. Αξιοποιούμε τα πολύτιμα διδάγματα της ηρωικής ιστορίας του ΚΚΕ, ώστε αν γενικευθεί η υπεριαλιστική σύγκρουση,
να μην επιστρέψουμε μετά στο φαύλο κύκλο που γεννά την εκμετάλλευση, την κρίση, τους πολέμους. Να βάλουμε στο στόχαστρο τον πραγματικό αντίπαλο, την άρχουσα τάξη και την εξουσία της. Η καλύτερη προετοιμασία γι' αυτό είναι η κλιμάκωση του αγώνα, της μάχης που δίνουμε καθημερινά για να κλείσουν οι βάσεις, για την αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση με το λαό στην εξουσία. Παλεύουμε αποφασιστικά, με εμπιστοσύνη στη δύναμη της εργατικής τάξης. Η ζωή έδειξε ότι κανένας αντίπαλος του λαού δεν είναι παντοδύναμος, όταν αυτός αποφασίσει να σηκώσει το ανάστημά του και να συγκρουστεί μαζί του. Είναι στο χέρι μας να βάλουμε τέλος σε αυτό το έγκλημα και ο τροχός της ιστορίας να γυρίσει ξανά μπροστά. Θα νικήσουμε.